μας στον προπονητή της Μικτής Χάνιων, όπου θα θέλαμε ένα σχόλιο για την ιστορική πρόκριση απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ψανά. Το περιμένατε πρώτα απ' όλα? Θα ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στα παιδιά μας γιατί έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Άμα σας πω ότι δεν το περίμενα, θα είναι ψέμα. Αλλά το περίμενα γιατί είναι το πέμπτο παιχνίδι μας εκτός έδρας που στα τρία έχουμε κάνει ανατροπή. Η μεγάλη μας δύναμη φέτος είναι ότι έχουμε βάθος σαν ομάδα, έχουμε παιδιά που μπορούν να παίξουν σε ό,τι σύστημα για να παίξουμε και σε όλα τα παιχνίδια τα παιδιά που έχουν μπει έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γι' αυτό έχουμε καταφέρει να γυρίσουμε τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι μπήκαμε πολύ τρακαρισμένοι στο μάτς. Νομίζω ότι σε αυτό φταίει ότι τα παιδιά αυτά είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν εκτός Κρήτης όλα. Καταφέραμε να βρεθούμε πίσω στο σκορ με ένα γκολ που εγώ είμαι 50 χρόνια στα γήπεδα, δεν έχω δει ξανά ποτέ τέτοιο γκολ με κόντρα από κοντά στο κουλούρι του κέντρου. Να φτάσει μπάλα στο τέλος. Διώχνει ο αμυντικός μας, κοντράρει μπάλα στον επιθετικό, φτάνει στον τερματοφύλακα και ο τερματοφύλακας παίρνει το πόδι σε μια λακκούβα και πέφτει. Και δεχόμαστε αυτό το γκολ που ήταν ψυχολουσία για μας. Καταφέραμε ευτυχώς μετά από ένα τέταρτο να ισορροπήσουμε το παιχνίδι, να ισοφαρίσουμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έγιναν, που πήραμε δύναμη στην επίθεση, καταφέραμε να κάνουμε την ανατροπή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον τερματοφύλακά μας, γιατί μπορεί μεν εκεί να ήταν άτυχο σε τέτοια, αλλά μας κράτησε το 96 με την απέκρουση του πέναλτι, που θεωρώ ότι βάσει της απόδοσής μας θα ήταν άδικο να ισοφαριστούμε. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο για τα παιδιά που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή των Χανίων. Υπάρχουν παιδιά που και σε πιο μεγάλες κατηγορίες ή μόνο στο τοπικό αυτή τη στιγμή? Κοίτα, ένα από τα μεγάλα μας όπλα είναι ότι όλα τα παιδιά αυτά, σχεδόν το 90-95% αγωνίζονται στο αντρικό. Αγωνίζονται στο αλφα τοπικό ή στο αντρικό, δηλαδή είναι παιδιά ψημένα, έχουν παίξει σε βαθμό δυσκολίας και είναι ένα μεγάλο αβαντάζ για μας αυτό. Δεν είναι ακόμα πολύ νεαροί για να παίξουν σε παραπάνω κατηγορία, αλλά πιστεύω ότι άμα προσεχτούν και από τις ομάδες που έχουν παραπάνω κατηγορίες μπορούν να παίξουν παραπάνω αρκετά παιδιά από αυτά. Γιατί έχουν πολύ ταλέντο και μπορεί να αξιοποιηθεί. Και ο στόχος από εδώ και πέρα βλέπετε γιατί όχι να πέρασετε μέχρι και στο τελικό? Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε όσο καλύτερη πορεία γίνεται, γιατί βλέποντας την απόδοση αυτών των παιδιών, επειδή εγώ είμαι για 3-4 χρόνια στη Μικτή, πριν 3 χρόνια είχαμε κατακτήσει την τρίτη θέση, με όχι τόσο καλή ομάδα όσο έχουμε τώρα, πιστεύω ότι άμα μας πάει καλά για η κλήρωση που μέχρι τώρα δεν μας πάει, γιατί παίζουμε εκτός έδρας τώρα και πάλι εκτός έδρας στη Μακεδονία το επόμενο παιχνίδι με τον νικητή Καστοριάς με Πιερίας, πιστεύω ότι άμα έχουμε υγεία μπορούμε να παλέψουμε κάθε παιχνίδι. Και θέλω και προσωπικά να την αφαιρώσω αυτή τη νίκη σε δύο παιδιά, τα δύο μας μπακ που δεν παίζανε σήμερα, ο Καυκαλάς, ο Κώστας και ο Σαμαράς, ο Παναγιώτης, οι οποίοι και οι δύο τραυματιστήκανε και ήταν μακριά από την ομάδα, κάτι μας ανάγκασε να αλλάξουμε και σύστημα, να παίξουμε με τρεις στόπερ, γιατί χρησιμοποιήσαμε δύο παιδιά που είναι extreme σαν half-back και τα πήγανε μια χαρά και συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Εγώ ευχαριστώ πολύ.